Υπάρχουν και στελέχη εντός του κόμματος, βουλευτές, ακούσαμε τον κύριο Βότση, ο οποίος διαφωνεί. Κυρία Ιωάννου, καταρχάς αυτό που κάνετε, και επιτρέψτε μου να σας το πω με όλο τον σεβασμό που έχω προς εσάς, δεν είναι διοντολογικό, γιατί να έχει δύο εκπροσώπους του Δημοκρατικού Κόμματος την ίδια στιγμή στον αέρα να συζητούν. Ο κύριος Βότσης, ο κύριος Βότσης, ο φίλος ο Άγγελος, είναι βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος. Εγώ είμαι ο εκπρόσωπος τύπου του Δημοκρατικού Κόμματος. Γιατί να είμαστε δύο εκπρόσωποι στην ίδια εκπομπή στον αέρα να συζητούμε? Ο ένας διαφωνεί και ο άλλος συμφωνεί, κύριε Αντωνιάδη. Κυρία, γι' αυτό σας λέω, υπάρχει αυτή η φωνή, είναι βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, κύριε Αντωνιάδη, και λέει ότι εγώ διαφωνώ, αμφισβητώ τις διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί, κύριε Αντωνιάδη, για το όνομα του. Θέλω να κάνουμε συζήτηση. Είναι αντιδιοντολογικό να βγάζετε δύο εκπροσώπους. Τώρα, μου βγάζετε με ένα κόκκινη κάρτα, κύριε Αντωνιάδη. Επί της ουσίας, ο κόσμος του Δημοκρατικού Κόμματος περιμένει από τον κύριο Αντωνιάδη να σχολιάσει τα όσα λέγονται. Κυρία Ιωάννου, ακούστε με, σας παρακαλώ, και τον κόσμο του Δημοκρατικού Κόμματος. Λοιπόν, εγώ σας ακούω. Σας ακούω. Άκουσα με προσοχή ό,τι είπε ο Άγγελος. Έχει κάθε δικαίωμα και εύχομαι και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση στα όργανα του Δημοκρατικού Κόμματος, εκεί που πρέπει, και στο Εκτελεστικό και στην Κεντρική Επιτροπή, να προβληματιστούμε, να συζητήσουμε. Σίγουρα αυτή τη συζήτηση δεν θα την κάνω από αέρος με βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος, λες και είμαστε σε αντιπαράθεση, που δεν είμαστε. Θέλω να σας πω για τον κύριο Καρογιάννη. Εγώ θέλω να μας πείτε τι θα κάνετε. Υπάρχουν αμφισβητήσεις, υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχει το γάντι που σας έριξε ο κύριος Καρογιάννη να κάνετε ανάκληση το διαγραφό. Τι θα κάνετε? Κυρία Ιωάννη. Εντάξει, είναι ωραία και πιασάρικα αυτά που λέτε. Εγώ θα απαντήσω επί της ουσίας. Δεν είναι πιασάρικα, δεν είμαι εγώ που τα βάζω. Δεν προσπαθώ να δημιουργήσω ιδρικές. Τα όργανα του Δημοκρατικού Κόμματος λειτουργήσαν βάσει του καταστατικού και αποφάσισαν ότι ο πρώην πρόεδρος, ο κύριος Καρογιάννη, ο Μάριος Καρογιά, πολέμησε την υποψηφιότητα του Δημοκρατικού Κόμματος, που ήταν μάλιστα ο πρόεδρος του. Ο κύριος Καρογιά και οι υπόλοιποι που είχαν τις ίδιες καταγγελίες εναντίον τους, δεν προσπάθησαν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, με εξαίρεση δύο. Ουδείς αρνήθηκε. Εγώ δεν έχω ακούσει σε καμία περίπτωση χθες το βράδυ τον κύριο Καρογιά, όποτε έχει μιλήσει, εν πάση περιπτώσει, τώρα που αποφάσισε να βγει στην επιφάνεια από εκεί που κρυβόταν, να πει ότι αυτές οι καταγγελίες που βάσει του καταστατικού προνοούν και την ποινή, αν θέλετε, της διαγραφής, δεν ευσταθούν. Ναι. Δεν είναι αλήθεια. Εγώ στήριξα την υποψηφιότητα του κόμματος μου, την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Αυτή είναι η ουσία, αυτό είναι και το θέμα. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να είναι εντός του Δημοκρατικού Κόμματος και να πολεμά το Δημοκρατικό Κόμμα σε προεδρικές εκλογές, όταν ειδικά υποψήφιος είναι ο πρόεδρος του. Μάλιστα. Ο καθένας κρίθηκε για τις πράξεις του. Mm-hmm. Είχε την ευκαιρία και στο πειθαρχικό να υπερασπιστεί τον εαυτό του, και ο Καρεογιάν και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Δεν το έπραξαν. Αντιθέτως, επιτίθεται στο Δημοκρατικό Κόμμα και στον κόσμο του. Είναι εκτός Δημοκρατικού Κόμματος, δικαιούται να θεσιβάζει την απόφαση στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό. Εάν δεν το πράξει, θα θεωρηθεί τελεσίδικη η απόφαση και θα μείνει εκτός κόμματος. Μπορεί να πολεμά το κόμμα εκτός του κόμματος και τον κόσμο του, όχι μέσα από το κόμμα. Όσον αφορά τους προβληματισμούς του φίλου του Άγγελου, με τα χαρά θα τους συζητήσουμε, αν επιθυμεί, στα αρμόδια όργανα, και στην Εκτελεστικό Γραφείο και στην Κεντρική Επιτροπή. Ουδείς θα στερήσει από οποιονδήποτε το δικαίωμα να εκφραστεί, ουδείς θα στερήσει από βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος το δικαίωμα να θέσει αυτά που τον απασχολούν για το καλό του κόμματος. Κύριε Αντωνιάδη, με βάση τα λεγόμενά σας, σημαίνει ότι τελείωσε για το Δημοκρατικό Κόμμα, είχε αρκετά στοιχεία ενώπιόν του και προχάρησε τις διαδικασίες που προνοούνται μέσα από το καταστατικό. Μα αντιλαμβάνεστε γιατί πράγμα μιλούμε τώρα? Εγώ αντιλαμβάνομαι, γι' αυτό σας ρωτώ. Ο Δημοκρατικού Κόμματος έδωσε έναν αγώνα για πολλούς μήνες. Άνθρωποι στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, ιστορικά και νέα στελέχη και απλός κόσμος, άφηναν τα παιδιά τους, τις οικογένειες τους, τα εγγόνια τους και έτρεχαν στους δρόμους και πάλεψαν για την υποψηφιότητα του Δημοκρατικού Κόμματος, που ήταν ο πρόεδρος του δικό. Απέναντί τους είχαν τους μηχανισμούς του ΔΣΥ και του ΑΚΕΡ. Απέναντί τους είχαν ένα σύστημα μέσω μαζικής ενημέρωσης. Απέναντί τους είχαν και τον Μάριο Καρογιάννη και μια μικρή ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι πολεμούσαν το δίκο.
Αυτή είναι η ουσία. Αυτό να το συζητήσουμε όποτε θέλετε και με όποιον θέλετε. Μάλιστα. Και δημοσίως. Αυτή είναι η ουσία. Μάλιστα. Δεν έχω ακούσει, επαναλαμβάνω, τον κύριο Καρολιά να πει ποτέ ότι, ξέρετε, αυτές οι κατηγορίες δεν ευσταθούν. Αφού το έχει πει ο κύριος Καρολιά ότι διαφωνούσε με την επιλογή Νικόλας Παπαδόπουλος. Άλλο το διαφωνώ, άλλο το πολεμώ το κόμμα. Ενδεχομένως να υπήρχαν και άλλοι που διαφωνούσαν με την υποψηφιότητα του κόμματος. Ενδεχομένως να υπήρχαν και υψηλόβαθμα στελέχη που διαφωνούσαν. Λοιπόν, κύριε Καρολιάδη, εσάς σας... Επιτρέψτε μου. Ναι, ενδεχομένως να υπήρχαν και βουλευτές που διαφωνούσαν. Ναι. Δεν πολέμησαν το κόμμα, αλλά το διαφωνώ, αλλά το πολέμω το κόμμα. Σας απασχολεί το γεγονός ότι αυτά τα στελέχη, τα 50 ανώτατα στελέχη που φεύγουν, πρωτοκλασσά τα στελέχη του δίκο, μπορούν να κάνουν ένα νέο δίκο? Έχουμε δημοκρατία. Νέο δίκο δεν μπορούν να κάνουν και σταματήστε, σας παρακαλώ, να αναμασάτε αυτήν την πιασάρκην καραμέλα. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι η ιστορία του, οι θέσεις του, οι αρχές του, η εκλεγμένη ηγεσία του. Ναι. Μπορούν να κάνουν ό,τι... Να σταματήσουμε εμείς, γιατί βάζουμε εμείς το παιχνίδι για ένα δεύτερο δίκο. Δεν ξέρω τι θα το ονομάσουμε, κύριε Αντωνιάδη. Κυρία Ιωάννου, ναι. Σας παρακαλώ. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δεύτερο. Όπως δεν υπάρχει δεύτερο δημοκρατικό. Όπως δεν υπάρχει δεύτερο. Κύριε Αντωνιάδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, κύριε Βότση. Λοιπόν, απλά επειδή πρέπει να πω σε ένα άλλο στοιχείο που είχα προγραμματισμένο, να πω ότι με ανησυχεί και κλείνω με αυτό. Ο κίνδυνος, όχι αν θα γίνει άλλο δημοκρατικό κόμμα. Με ανησυχεί ο κίνδυνος στο Δημοκρατικό Κόμμα να αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα στην δύναμη του. Με ανησυχεί η συρρήκνωση του Δημοκρατικού Κόμματος και θεωρώ ότι πρέπει όλοι να βρούμε εκείνους τους τρόπους που να ενισχύσουμε το Δημοκρατικό Κόμμα αντί να το αφήσουμε τόσο απλά και τόσο εύκολα να αντιμετωπίζει μια κρίση, να μην την αντιλαμβανόμαστε και να λέμε θα το προχωρήσουμε, δεν πειράζει, θα βρούμε ό,τι πρέπει να βρούμε λύση. Αυτή είναι η άποψή μου, την έχω καταθέσει γιατί με ρωτήσατε και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο, και τον κύριο Αντωνιάδη και τον κύριο Βότση.